Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Αν έχεις στυλ, όλα τα κάνεις ωραία. Τι να λέμε τώρα. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Θα κοιτάνε όλοι τα πόδια μου και θα πέφτει κάτω ένας-ένας. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν οι ανατροπές και τα απρόοπτα. Παναγία μου, πρέπει να βιαστώ. Αλλάζω γρήγορα. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Σέξι με πέδιλα. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 20χρονη Κωνσταντίνα. Δεν παντρεύομαι και δεν νοικοκυρεύομαι. Έκανε τις αγορές της στη Νέα Ιωνία. Νομίζω μου θυμίζει και την αγαπημένη μου κίνηση, είναι έτσι αραμπέσκ. Στάθηκε άτυχη στο παιχνίδι των φακέλων και έχασε 4 λεπτά. Ωραία. Περπάτησε με στυλ στην πασαρέλα, κρίθηκε. Το κραγιόν της ήταν πολύ εκτός. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Και βαθμολογήθηκε με 6 στα 10. Την Τρίτη, η 31 ετών Ιωάννα έκανε τα ψώνια της στην Καλυθέα. Φούστα μπλούζα αν γίνεται και γρήγορα λίγο. Παναγίτσα μου να είναι χρόνος, Θεέ μου, δεν κοιτάω. Έχασε 6 λεπτά στο παιχνίδι των φακέλων. Δεν πρόλαβε να πάει για αξεσουάρ. Θα πάω γρήγορα κομμωτήριο, γιατί πρέπει να λάμπω δίπλα στο σύζυγο. Βγήκε στην πασαρέλα με άνεση, κρύθηκε. Δεν μου άρεσε που φόρεσε το κόκκινο κραγιόν, δεν πήρε κοσμήματα και δεν πήρε και κάτι από πάνω. Και βαθμολογήθηκε με 6,5 στα 10. Την Τετάρτη, η 19χρονη Μαριτίνα έκανε τις αγορές της στο Μαρούσι. Άμα τη σεβάσει μου και έλα, έλα. Κέρδισε 5 λεπτά στο παιχνίδι των φακέλων. Σε 5 λεπτά, παιδιά, απίστευτο! Τέλεια. Βγήκε με αυτοπεποίθηση στην πασαρέλα, κρύθηκε. Είναι φοβερή, έχει μπρίο, φινέτσα και πολύ άνετη. Μπράβο της. Και βαθμολογήθηκε με 7 στα 10. Χθες Πέμπτη, η 46χρονη Ηρώ ψώνισε στο χαλάνδρι. Μήπως μοιάζω και σαν να πηγαίνω παντρευτώ. Λέω τώρα μπουρφ. Σχολιάστηκαν οι στιλιστικές της επιλογές. Πες να τον ξεκάνεις, γιατί αν να πάθει σοκά, άστο άνθρωπος. Η τύχη της χαμογέλασε στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 45 ευρώ, αλλά δεν πρόλαβε να πάει κομμωτήριο. Όντως. Περπάτησε με σιγουριά στην πασαρέλα, κρύθηκε. Είδα έτσι ανοίγματα, σκέρτσο, στο φουστάνι, αυτά, μας έκλεινε το μάτι, ήταν καλή. Και βαθμολογήθηκε με 6,75 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Πολίνας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Τελευταία μέρα της εβδομάδας και φύγαμε για Ήλιον να βρούμε την Πολίνα. Καλώς ήρθατε. Περάστε να σας δείξω την ντουλάπα μου. Γεια σου Πολίνα μου. Καλά έπεσε ο πίνακας, να το σηκώσει κάποιος. Η Πολίνα είναι ιδιωτική υπάλληλος που λέτε και ελεύθερη. Το λέω για τους θαυμαστές της. Πολίνα, πόσο χρόνο έχω? Καιρό ήθελα να το πω κι εγώ αυτό. Α, μπήκαμε στα ενδότερα. Πολύ ροζ. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει. Η ντουλάπα σου πού είναι? Και τώρα θα σας δείξω τα αγαπημένα μου ρούχα. Επιτέλους. Σιγά σιγά και αισθησιακά. Εδώ,
έχουμε μία φούστα τουτού. Αμάξι. Η οποία κακά τα ψέματα την αγαπώ. Κακά τα ψέματα. Τις λατρεύω γενικότερα. Απλά τη συγκεκριμένη έχει τύχει να τη βάλω μόνο μία φορά. Τόσο τη λατρεύεις. Αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα έρθει η εποχή της, θα την ξαναφορέσω εγώ και θα κλέψω τις εντυπώσεις. Γιατί δεν τη φοράς, Πολίνα μου? Είναι τουτού. Είναι πάρα πολύ ωραία φούστα, σου πηγαίνει κιόλας, έχει πολύ ωραίο το χρώμα του, θα σε κάνει έτσι πιο γκέρλι, πιο κοριτσάκι, είναι πολύ ωραία. Αυτή τη φούστα την έχω φορέσει στο γάμο του αδερφού μου. Να ζήσουνε. Όταν παντρεύτηκε το 15. Τώρα έχουμε 2021. Άστε στην τουλάπα. Πιστεύω ότι άρεσε, εμένα μου άρεσε, το ευχαριστήθηκα. Και από εκεί και πέρα, ντουλάπα και έμεινε ντουλάπα. Ναφθαλίνη. Θα έρθει και ο Ρώστης πάλι, θα το δεις. Πρέπει να βρεις το κατάλληλο τοπάκι, νομίζω, και θα έρθει κατευθείαν στη μνήμη σου και θα τη φορέσεις. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε μία φόρμα. Πες κάτι πομπόδες. Απίστευτο κομμάτι, για μένα. Αλλά και αυτό παραμελημένο. Και αυτό μία αίσθηση, η οποία λες... Τι λες? Τώρα που πάει με αυτό. Αλλά εμένα μ' αρέσει. Δεν φοριέται ούτε αυτό το μοτίβο, ούτε αυτή η ματιέρα, ούτε αυτό το πατρόν ρούχου το χειμώνα. Είναι κατεξοχήν καλοκαιρινή επιλογή, δηλαδή. Δεν μπερδευόμαστε σε αυτό, είμαστε σίγουροι. Δεν με έχει προδώσει ποτέ, είτε για βράδυ για ποτό, είτε μεσημέρι να πάμε κάπου για φαγητό, είτε πολύ αργά το βράδυ, ακόμα και σε βάφτιση, έχει φορεθεί, έχει γίνει πάταγος. Παταγωνία. Πάταγος, μπράβο. Και δεν το έχω για αυτό το κομμάτι. Όχι σίγουρη γι' αυτό. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Πολύ έντονο το print. Λίγο αλλοπρόσαλο. Αλλά σου ταιριάζει. Πρώτη φορά ακούω για φόρεμα να είναι αλλοπρόσαλο. Και τώρα πάμε να δούμε αγαπημένα παπουτσάκια. Πάμε. Τι είναι αυτά? Παιδιλάκι πρωινό. Κυρίως καστοράκι. Καστοράκι. Chip and Dale. Κυρκάστορα. Με έχει βγάλει σπροπρόσωπη. Είναι πολύ άνετα. Έχει ένα τακουνάκι ψηλό, δεν το λες. Πώς το λες? Μεσαίο το λες. Οπότε και σταθερότητα και άνεση, περπάτημα όλη μέρα, ό,τι πρέπει. Ωραίο το παιδιλάκι σου, συμπαθητικό το χρώμα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά okay, για δουλειές είναι μια χαρά. Γι' αυτά μου έχουν πει... Τα χειρότερα. Τι τα έχεις πάρει? Συνήθως δεν λέω από πού τα παίρνω, γιατί είμαι λίγο σφίγγα. Όχι, είσαι μέλισσα. Μπα σε καλό σου. Αλλά, οκ, okay, άμα με ρωτήσουν όντως θα τους πω την αλήθεια. Και τι έγινε καλέ αν μας το πεις, με γεια σου και χαρά σου. Μυστικό είναι. Δεν το πολύ λέει. Εδώ έχουμε ένα κροκί μιούλ θεϊκό. Εντάξει, άνετο, πρωινό βέβαια, αλλά πολύ safe επιλογή. Αγαπώ πάρα πολύ συγκεκριμένο χρώμα για χειμώνα, αλλά και για φθινόπωρο. Αλλά τώρα θα βάλεις μιούλς αυτή την εποχή που διανύουμε, με ξύλινο τακούνι. Ίσως το πρωί που κάνει πιο ζεστούλα, με ένα φαρδί ντένιμ, πολύ πολύ μακρύ τζιν. Ίσως. Είναι καλοκαιρινές επιλογές αυτές, κορίτσι, και ανοιξιάτικες φυσικά. Το συγκεκριμένο παπούτσι το αγόρασα πιο πολύ πάλι γιατί είναι το ύφος του καστοράκι. Αυτό το καστοράκι δεν μπορώ. Πολίνα. Μ' αρέσουν τα καστοράκια, οπότε προτίμησα κάτι άλλο σε χρώμα. Και? Οπότε πήρα το κροκί. Εμένα μου αρέσει το σκαντζοχυράκι. Εμένα τα χελωνονιτζάκια. Περνάμε στις τσάντες μου. Τις λατρεύω. Είναι κάτι το οποίο, αν δεν υπήρχαν αυτές, εγώ δεν ξέρω γιατί θα υπήρχαν. Πολυνάκι μου, και εμένα μου αρέσουν οι τσάντες, αλλά εντάξει, μην υπερβάλλεις. Για πες. Η συγκεκριμένη τσάντα είναι μία τσάντα η οποία τη φοράω από το πρωί. Μέχρι? Μέχρι το βράδυ. Οπότε βγάζω λουρί, βάζω λουρί, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ χρωματικά. Επιλέγω μαύρο, λευκό, πορτοκαλί. Μένα μου αρέσει καλύτερα με το δερμάτινο λουρί και να την κρατάς πρωί-απόγευμα. Το χρυσό δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Ωραία τριχρωμία, μου αρέσει πορτοκαλί, λευκό και μαύρο μαζί και πολύ κομψή για το πρωί. Βασικά μόλις την είδα, ναι, μου μίλησε. Μου είπε, θέλω να έρθω στο σπίτι σου να δω και τις υπόλοιπες. Και γι' αυτό το λόγο την πήρα. Και αυτή μιλάει με τις τσάντες της, ρε φίλε. Όλες μιλάνε με τις τσάντες εδώ πέρα. Μόνο εγώ δεν μιλάω με τις τσάντες μου. Είναι σου στρεφής. Μία τσάντα η οποία εμένα μου αρέσει, είναι πολύ γλυκιά. Σερμπέτι. Την έχει δώσει η γιαγιά μου. Είναι από τους αραβώνες της. Οπότε έχει για μένα μια συναισθηματική αξία. Κράτησέ την καλά, διατήρησέ την. Τη βλέπω ότι την έχεις καλοδιατηρημένη. Είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και δισεύρετη, έτσι. Μπράβο, πολύ ωραία. Oh. Έχω μεγάλη δυναμία στη γιαγιά. Γλυκούλα. Είναι η μόνη που έζησα τόσα πολλά χρόνια στη ζωή μου. Την αγαπώ.
Κάθε φορά κυνηγάω από ότι θα πάω να φάω τα αγαπημένα μου φαγητά. Α, γι' αυτό! Και είναι και η ευκαιρία να με δει. Κλασική Ελληνίδα γιαγιά. Γιαγιά, περιμένω λαχανοδολμάδες. Εννοείται. Και δεν θα χάσει το δικό μου επεισόδιο, έχεις δει τόσα. Φέρτε και να τα περάξει εμένα που του λατρεύω. Αχ, γιαγιάκα, μου αρέσει τόσο πολύ η τσάντα, αλλά και οι λαχανοδολμάδες. Εμένα μου φέρνουν καούρα. Τι βλέπουμε? Και τώρα κάμερα σε μένα. Πες το αξεσουάρ αυτό. Μου, αγαπημένα μου. Καλά, ντε. Ένα κολιέ, το οποίο έχει μία μπλε πέτρα, κάνει ωραίο κόντραστ για λευκό μπλουζάκι, πουκάμισο. Το έχω βάλει μέχρι και με μαγιό. Είναι κάτι το οποίο σαν μαύρισμα για μένα με αναδεικνύει στο χρώμα του. Οπότε? Οπότε θεωρώ ότι ταιριάζει για κάθε περίσταση. Μου αρέσει πάρα πολύ το μπλεσιέλ με το μαυρισμένο μέταλλο από πάνω, αλλά για καλοκαίρι. Αυτό που με κέρδισε αυτό ήταν η πρώτη ματιά. Το είδα στο ίντερνετ, ήταν η πρώτη μου αγορά που έκανα ηλεκτρονικά. Κεραυνοβόλος. Και όντως ήρθε. Εμένα μου αρέσει. Ελπίζω στα μαγαζιά να τα πηγαίνεις καλύτερα, γιατί με τις ηλεκτρονικές αγορές δεν τα πάμε και πολύ καλά. Οπότε από τότε με έπεισαν και έχω συνεχίσει να ψωνίζω μέσω ίντερνετ, αλλά όχι όπως live, σε μαγαζιά το αγαπώ. Όταν μπαίνω σε μαγαζί, του δίνω και καταλαβαίνει. Δώσ' του, κούκλα μου, μη το λυπάσαι. Και μετά δεν βγαίνει ο μήνας, κατάλαβες? Και τώρα θα σας δείξω κάποιες από τις παλιότερες φωτογραφίες μου. Η ώρα του φτιαριού, ετοιμαστείτε. Εδώ πριν 7 χρόνια πλέον, ναι. Λίγο πιο μεγάλη, λίγο πιο αντίθεση με τις φράτζες, ήταν και μόδα τότε, δεν ήθελα όμως την κλασική φράτζα. Άλλος άνθρωπος είσαι, έτσι, δεν υπάρχεις με αυτό το μαλλί, αλήθεια. Πού είσαι να σε ψάξουμε? Ό,τι πιο ανώμαλο. Σταμάτα. Λίγο κοφτό δεξιά, λίγο κοφτό αριστερά. Πήγε και έτσι. Το κράτησα αρκετό καιρό, κρύφτηκα στην ουσία πίσω από τα μαλλιά μου, αλλά ήταν και μια μόδα. Μετά συνήλθα. Τα άφησα λίγο πιο κάτω. Εντάξει, δεν το βλέπω ανώμαλο εγώ. Το βλέπω πολύ ωραίο. Φρατζούλα στο πλάι. Όμορφη. Σου πάει. Εδώ τα μαλλιά μου είναι ένα τόνο πιο ανοιχτά. Μπορεί να μην φαίνεται. Είναι σοκολά. Σοκολά. Τα έχω διατηρήσει ακόμα και στο σήμερα. Ένα τόνο το χειμώνα πιο σκούρο. Ένα τόνο πιο ανοιχτό το καλοκαίρι. Αυτό είναι πολύ σωστό κανόνα. Το χειμώνα λίγο πιο σκούρα. Το καλοκαίρι ένα τόνο πιο ανοιχτά. Συμφωνώ κι εγώ μαζί σου και καλά κάνεις. Τηλέφωνα, κινητά, από όπου είχαν τώρα, μας τραβάγανε φωτογραφία και εγώ καθόμουνα. Δεν είμαι καλή στο να με τραβάνε. Αλλά... Είμαι καλή στο να τραβάω φωτογραφίες των άλλων. Α. Οπότε, πάρε το ποτηράκι σου και, και στην υγειά μας. Μια χαρά σε βλέπω πάντως εγώ, γιατί είσαι τόσο αυστηρή με τον εαυτό σου. Είναι εγώ καιρός μάλλον. Για να δούμε τώρα τα αγαπημένα σύνολα της Πολίνας. Αυτό είναι ένα πρωινό μου look. Με το συγκεκριμένο ντύσιμο, ναι, θα μπορούσα να πάω το πρωί στις δουλειές μου, για καφέ με τις φίλες μου, μέχρι και για φαγητό το μεσημέρι. Με το συγκεκριμένο look θεωρώ ότι είμαι ο εαυτός μου. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Ψηλό μέσο τζιν, τέλειο το πουκάμισο, πολύ ωραίο το backpack και τα sneakers. Μια χαρά. Επιλέγω να φοράω πουκάμισα το πρωί, λόγω του ότι μεγάλωσα λίγο. Δεν είμαι ακόμα στη δεκαετία των 20. Σιγά ρε φιλενάδα που μεγάλωσες. Όχι. Τι να πούμε κι εμείς. Πόσα? Τα 30 αυτά είμαστε οκ. Okay. Τα πόσα? Με τα τζιν έχουμε έρωτα. Μπορεί να μετρήσω και 14, 15. Δεν ξέρω, χάσει το μέτρημα. Κάθε σεζόν και κάτι ακόμα. Δεν τα φοράω όλα. Υπάρχουν στιγμές οι οποίες λέω. Τι λες? Είχα και αυτό. Μην απορώ, παιδί μου. Λέει τα ίδια λέω κι εγώ. Τι κασέτα. Κι εγώ τα ίδια λέω στο σπίτι. Ταιριάζεται μάλλον. Και τώρα, τι έχει το μενού? Αυτό είναι ένα βραδινό μου σύνολο. Με το συγκεκριμένο σύνολο, αν χτυπήσεις το τηλέφωνο, όπου θες θα με δεις, από κλαμπ μέχρι sushi bar, τα πάντα. Είναι ένα κομμάτι έτσι μπαλαντέρ, το βάζεις παντού. Δεν θα το έβαζα εγώ στη θέση σου παντού, αλλά άμα θες, τέλειο το crop top, μ' αρέσει πάρα πολύ το σακάκι, μ' αρέσει πάρα πολύ η παντελόνα, το τσαντάκι επίσης, γιατί όχι, πράσινο με χρυσό αγαπημένο και τα πέδιλά σου όλα σωστά. Μπράβο! Στα συγκεκριμένα ρούχα νιώθω άνετα. Χαλαρή. Τα τακούνια είναι λίγο ψηλά, ναι, αλλά πιστεύω ότι θα το ισορροπήσω όπως πάντα. Στην πασαρέλα να σε δω σήμερα με τα τακούνια. Πάμε γρήγορα στο σαλόνι μας να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Το βραδινό σύνολο με την παντελόνα και το λευκό τόπ. Μου άρεσε που σου... πάρα πολύ εμένα το βραδινό σύνολο της. Πάρα πολύ. Μου άρεσε τα χρώματα και μου άρεσε το όλο το στυλ. Δηλαδή, μου άρεσε έτσι πάρα πολύ πώς τα συνδύαζε. Εγώ θα σου πω, δεν μου άρεσε πάρα πολύ η παντελόνα με το παπούτσι. Μου το χτύπαγε το χιαστή μπροστά, δεν ξέρω. Ήταν το ύψος λίγο περίεργο της παντελόνας και εμένα έτσι μου φάνηκε. Λίγο, ήταν, νομίζω ότι δεν ταιρίαζε πολύ με το συγκεκριμένο παπούτσι, αλλά νομίζω ότι άμα το έβαζε με κάτι άλλο θα ταιρίαζε.
Η Πολίνα φεύγει γρήγορα από το Ήλιον και επιβιβάζεται στο Fan Van του Shopping Star για να εξερευνήσει μια περιοχή έκπληξη, της οποίας το όνομα θα μάθει καθοδόν. Μπορώ να έχω το φακελό μου, παρακαλώ? Φρέσκος, φρέσκος. Ευχαριστώ. Τι λέει? Παγκράτη. Στο Παγκράτη, αλήθεια είναι, έχω χρόνια να ψωνίσω, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρω. Μ' αρέσει. Λοιπόν, το ξέρω απ' έξω και ανακατατά, σίγουρα θα τα βρεις τα πάντα. Σίγουρα. Να με εμπιστευτείς, θα το δεις και μόνη σου. Πιο αυστηρή μαζί μου πιστεύω θα είναι όλες, αλλά η Κωνσταντίνα ένα τάκ παραπάνω. Τακ. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο καυστική από ό,τι θα έπρεπε. Σαν σόδα. Αλλά θα το βρει, πιστεύω θα της αρέσω. Γιατί εγώ δεν είμαι αυστηρή, θες να μου πεις? Α, ζήλεψε. Πολίνα μου, δεν ξέρω γιατί με έχεις πάρει έτσι με στραβωμάτι. Η μόνη δεν είναι. Δεν είμαι καυστική, αλλά ό,τι μου δείχνετε, έτσι, αυτό παίρνετε. Πού θα πας? Με τα παιδιά μου θα πάω σε θεατρική πρεμιέρα, στο κέντρο της Αθήνας, με την κολλητή μου την Νατάσα. Γεια σου, Νατάσα! Θα ακολουθήσει μετά ένα drink στον ίδιο χώρο, οπότε θέλω να είμαι όσο sexy και όσο chic χρειάζεται. Αχ, τι ωραία να πάμε θέατρο. Να πάμε, κορίτσια, θέατρο. Και κανένα stand-up comedy, μην ξεχνιόμαστε. Δες, Πολίνα, φτάσαμε Παγκράτη. Έφτασε στην περιοχή μου, ώρα για ψώνια. Η 34χρονη ιδιωτική υπάλληλος από το Ήλιον σήμερα ανακαλύπτει την αγορά του Παγκρατίου μέσα σε 3 ώρες και με 350 ευρώ στην τσέπη. Πρέπει να βρει δηλαδή ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, ενώ θα πάει και κομμωτήριο για ένα σεξι σύνολο με πέδιλα. Χαίρετε! Θα ήθελα να δοκιμάσω πέδιλα, ψιλοτάκουνα, νούμερο 38. Τέλεια! Έχω μερικά σχεδιάκια από εδώ. Ωραία! Και από εκεί. Ρίξτε μια ματιά και ό,τι θέλετε μου πείτε. Λοιπόν, μου δίνεις το μαύρο. Τέλεια! Θα μου δώσεις και το μαύρο το δερμάτινο. Πολύ ωραία. Και να δούμε και το λιλά. Το λιλά στο παιδιλάκι. Ναι, ναι, ναι. Νουμεράκι. 38 όλα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Ωραίο παιδιλό. Άνετο. Χοντρό τακούνι, ξέρω, θα ακούσω. Τα εξαμάξεις, δεν ξέρω αν είναι για βράδυ. Και? Μου αρέσει, το περπατάω, θα το φορέσω άνετα. Είναι για βράδυ, σεξι δεν είναι, είναι απλά θηλυκό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μου αρέσει, αλλά είναι πολύ basic. Δεν θα ήθελα να σε δω με αυτό. Το μαύρο είναι κλασικό, safe. Μπορεί να με υποστηρίξει και να το υποστηρίξω. Σαν αδερφάκια. Ξέρω ότι έχουν δοκιμάσει και έχουν φορέσει ήδη δύο κοπέλες, άλλες δύο. Οπότε? Καλά κάνεις, πάρε και εσύ μαύρο να τριτώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει λίγο μη μου πούνε ότι θα τις αντιγράψω τις γλυκούλες. Λογικό. Αλλά εντάξει, μαύρο, σταθερή εγγύηση. Τι κι αν οι κοπέλες οι άλλες διάλεξαν μαύρο παπούτσι. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ύφος, δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα. Ακούω άποψη. Είναι ένα παπούτσι το οποίο δεν έχω ξαναφορέσει σε χρώμα τέτοιο. Το τακούνι του είναι πιο χαμηλό. Νομίζω ότι θα είμαι εκτός θέματος. Πέρα το ότι δεν είναι βραδινό, νομίζω ότι και το τακούνι δεν παραπέμπει για την περίσταση που θα ακολουθήσει. Κοίταξε τώρα, χαμηλό τακουνάκι, λιλάτο χρώμα, γλυκούτσικο, ρομαντικούτσικο, πρωινούτσικο, όχι. Μην το προτιμήσεις, γιατί η φίλη σου η Κωνσταντίνα φόρεσε λιλά και θα σου την πει. Άλλο. Κάτι το λάκκο της τώρα. Oh. Το λιλά, η αλήθεια είναι, πρώτη φορά το φοράω στα πόδια. Συνήθως το χρησιμοποιώ σε μπλουζάκια ή σε αξεσουάρ, αλλά δεν είναι κακό. Κάνει και καλό feng shui, είναι το χρώμα της λεβάντας. Για το feng shui δεν ξέρω. Τι ξέρεις? Αλλά αν το πάρεις και το φέρεις εδώ, δεν θα είναι και πολύ καλό το feng shui σου. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα το έχω φανταστεί λίγο πιο grande, elegant, λίγο πιο minimal. Το έχω σκεφτεί λιγάκι πιο άγριο. Όχι άγριο. Σεξι θέλουμε, κορίτσια. Όχι άγριο. Όπως το έχει κανείς στο μυαλό του Βίκη. Wow. Δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο ψηλό. Μου αρέσει. Φεύγει τελείως από ό,τι έχω δει. Wild thing. Μιλάμε, τα σπάει. Είναι στιλέτο. Κυριολεκτικό. Όχι μεταφορικό. Δεν έχω ξαναφορέσει τόσο ψηλό. Αλλά πιστεύω θα το υποστηρίξω. Άνετο μου φαίνεται. Δεν του το είχα.
Μ' αρέσει. Είδες. Πάρα πολύ σου πάει. Πάρα πολύ σου πάει. Είναι σεξι, φαίνεται τέλειο το κουντουπιέ. Είναι καιρό το πεντικιούρ, να τα πούμε και αυτά. Είναι καιρό το κορίτσι, αλλά είναι ωραίο και το πέδιλο. Μπράβο. Η πρεμιέρα που θα πάω είναι musical. Με ποιον? Παίζει η Φέη Ξυλά. Θα πιούμε μετά ποτό. Με τη Φέη. Και θεωρώ ότι θα είναι πολύ ωραία η κατάσταση όλη. Δεν ξέρω πώς σχετίζεται η Φέη Ξυλά το musical και το παπούτσι που ταιριάζει με το ποτό, αλλά σίγουρα έχεις κάτι στο μυαλό σου. Με ρυθμούς musical φεύγουμε από το πρώτο μαγαζί με παπούτσια και καλπάζουμε προς το δεύτερο. Γάτα η Πολίνα, γάτα! Χαίρετε! Γεια σας! Θα ήθελα να μου δείξετε πέδιλα ψηλοτάκουνα για βράδυ. Ωραία. Νούμερο 38. Οκ. Ρίξτε μια ματιά και ό,τι χρειαστεί θα μου λέτε. Ωραία. Για πάμε να δούμε. Θα μου δώσεις το κόκκινο. Θα μου δώσεις το καμηλό. Θέλω κάτι σε στιλέτο. Μπορείς να με βοηθήσεις? Εννοείται. Κάτι τέτοιο θα σας άρεσε? Ωραία. Δώσε μου και αυτό. Ωραία. Πώς σου φαίνεται? Κόκκινο, φωτιά. Ναι. Δεν έχω ξαναφορέσει ούτε κόκκινο. Είναι δυνατόν? Μου κάνει εντύπωση που τα εγγραφάκια του είναι και τα δύο από την ίδια πλευρά. Δεν το έχω ξαναδεί. Το είδαμε κι αυτό. Φτιάξω λίγο, έλα. Εκτός αν το έχω βάλει λάθος και το εγγραφάκι τελικά μάλλον... Κλαίω. Σωστά είναι. Απλά μάλλον θέλει λίγο γύρισμα. Πολυνάκι, πρωτάρα. Πάλι καλά που το κατάλαβες και δεν θα βγεις έτσι έξω, παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι και η Ρο δοκίμασε ένα, δύο κόκκινα, δεν θυμάμαι, δεν το τόλμησε, μου άφησε να παίξω μπάλα. Μου αρέσει. Καλά, μη μου το χτυπάς, μη μου το χτυπάς. Έχω ένα θέμα που δεν το πήρα, τέλος πάντων, να το πάρεις εσύ. Πολίνα μου, εγώ πρώτη δοκίμασα κόκκινο. Καλά, αλλά εσύ θυμάσαι την Ρο, οκ, θα το θυμάμαι αυτό. Κάνει σεξι. Κάνει ζέστη. Έχω και ψηλή καμάρα, θεωρώ ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο στο πόδι μου. Οπότε, why not? Εγώ την καμάρα της Θεσσαλονίκης ξέρω. Με τα κουλούρια. Αυτή την καμάρα πάλι δεν τη βλέπω. Εδώ τη βλέπεις? Πολυνάκι. Μαύρο. Ξανά. Σε άλλο κόψιμο. Μ' αρέσει. Ψηλό τακούνι. Στιλέτο κι αυτό. Άνετο θα έλεγα. Πες το. Θα μπορούσα να το υποστηρίξω για βράδυ. Ωραία, κλασικά. Φίνα, απλά μαύρα ψιλοτάκουνα πέδιλα. Σίγουρα σου πάνε, σίγουρα είναι σεξ. Τα πέδιλα τα φοράω. Η αλήθεια είναι ότι είχα έρωτα με τη Φιάπα. Έφυγε η Φιάπα από τη ζωή μου. Οπότε το συγκεκριμένο νομίζω θα το φορούσα πολύ πιο εύκολα. Καλά έκανες, παιδί μου. Η Φιάπα είναι kitsch. Kitsch. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο για πρεμιέρα θεάτρου, αλλά νομίζω ότι θα το τολμήσω. Πάει πάρα πολύ, δεν το συζητάμε, τόλμησέ το. Πόσο χρόνο έχω? 2 ώρες 17 και 19. Πάμε να προλάβουμε, να δούμε και κάτι άλλο. Μου φέρνετε το επόμενο. Γεια σου, Πολυνάκη. Για να προλάβεις, μην το πάθεις από τις συμπαικτριές μας. Και γελάει η Κωνσταντίνα. Εντάξει. Άλλη φιλοσοφία, άλλο στυλ. Ήθελα να το δοκιμάσω. Ξέρω ότι θα ακούσω τα εξαμάξεις από παντού. Πάλι εξαμάξεις. Τα κορίτσια πίσω με περιμένουν να σου λέει τι κάνει αυτή η τρελή, χάνει χρόνο. Αλλά εγώ ήθελα να το δοκιμάσω. Χάνεις όντως χρόνο με πέδιλα που είναι το λιγότερο φρικτά. Oh. Σε παρακαλώ. Βγάλ' το όπως είναι. Αυτό είναι η Ιωάννα το καμηλό. Αυτό. Όχι αυτό που φόραγα προχθές. Α, έτσι. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Δηλαδή τι, το έβαλε τώρα για να μου δείξει ποιο είναι το καμηλό. Θα τρελαθώ. Καλά, εντάξει. Θέλετε να εξηγήσετε και σε εμάς τι έγινε? Φορούσε ένα πέδιλο το οποίο ήταν μουσταρδό κάτι και εγώ το είπα καμηλό. Και τσαπί. Γιατί έτσι μου έκανε εμένα στο μάτι. Ωραία, το κατάλαβα, Πολίνα μου. Ακούς? Νομίζω ότι τη Ιρούς θα της πήγαινε πολύ καλύτερα. Τη Ιρούς. Δεν ξέρω. Ιρώ, τι λες, θα το δοκίμαζες? Αυτό το πέδιλο δεν θα το δοκίμαζα. Ever. Ποτέ όμως. Το ποτέ είναι never. Μου μάθατε όλες αγγλικά δήθεν. Πάμε ταμείο. Τι σας οφείλω? Είναι στα 79 ευρώ και 90 λεπτά. Ορίστε. Ορίστε τα παπούτσια σας και η απόδειξή σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Η Πολίνα αγόρασε το ζευγάρι με τα πέδιλα και είναι έτοιμη για νέες περιπέτειες το πρώτο μαγαζί με ρούχα. Πάντα στο αγαπημένο Παγκράτη. Χαίρετε. Γεια σας. Θα μπορούσα να δοκιμάσω αν είναι εύκολο.
Θέλω να πάω σε μια θεατρική παράσταση και θέλω κάτι πιο αμπηγέ, αλλά όχι τόσο φορτωμένο. Δηλαδή σε κουστούμι, σακάκι, παντελόνα. Ωραία. Σε παντελόνι, σε αυτό το στυλ. Τι έχουμε, πράσινο. Μια ζυπκιλότη, ναι. Σμαραγδί, πολύ ωραίο χρώμα. Θα το δοκιμάσω, στο παίρνω. Μπορούμε να το συνδυάσουμε και με ένα τοπάκι από πάνω, σε έντονη απόχρωση. Όχι, το συγκεκριμένο δεν μου αρέσει. Όχι. Oh. Έχει και σε απλό σατενάκι. Πώς φαίνεται. Και σε λευκό το έχω το συγκεκριμένο. Μου αρέσει. Πολύ χρώμα. Λευκό όχι, δεν θα το προτιμήσω, έχει θέλω να παίξω χρώμα. Ναι. Και εσύ όλο όχι. Πες και κάνα, ναι. Όλο όχι έλεγα και τελικά πήρα... Μην πεις. Άστο. Να σου προτείνω ένα πολύ ωραίο φόρμα με μία ζώνη μαύρη, ναι, που θα του δώσει πολύ ωραία στη μέση. Να είναι πολύ ζωνούλα. Ορίστε, να δω τη ζωνούλα. Δες τη ζωνούλα. Εδώ. Μαύρη. Ναι, μετά έχω και σε άλλα χρωματάκια. Πάμε να το δοκιμάσω. Και βλέπουμε. Μην αργήσεις πολύ, έχω μποτέ μετά. Αχ, παντελόνα, πράσινη ζυπκιλότ. Μ' αρέσει με το τοπάκι του το κίτρινο. Ναι. Είμαι λίγο funky, είμαι λίγο πάω... Δεν ξέρω που θα πάω. Πολύνα μου, το θέμα δεν είναι funky και σίγουρα με αυτό το ρούχο δεν πας σε πρεμιέρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Τώρα αυτό το σύνολο είναι για πρωί, για ένα χαλαρό καφεδάκι, όχι για βράδυ πάντως. Το λιντζερί το φοράω γενικότερα στη ζωή μου. Ένα είναι ύφασμα το οποίο με αγκαλιάζει πάρα πολύ ωραία. Τα κρόπ γενικά τα αγαπώ όταν κάνει έτσι λίγο μπροστά κόψιμο. Α, έτσι. Το παντελόνι μου αρέσει γιατί δεν είναι έτσι τα μπόμπα κλαρίνο που λέω κι εγώ. Είναι λίγο πιο ανοιχτό. Είναι μπόμπα κλαρίνο. Κλαρίνο γαμπρό. Ρε φίλε, τι λέει. Μ' αρέσει που ανοίγει η καμπάνα κάτω. Είναι ένα υφασματάκι ήρεμο. Νιώθω πολύ άνετη. Εάν θες να κρατήσεις το ζυπκιλότ που πάει τέλεια με πέντυλα, από πάνω βάλε ένα απλό μαύρο πουκαμισάκι με ταξωτό και γύρω τα μανίκια και ρίξε και ένα μαύρο σακάκι. Τι έπαθες. Εντάξει. Α και ου. Μανούλα, φυλάκια, ξέρω δεν με έχεις ξαναδεί ποτέ έτσι. Δεν ξέρω τι με έπιασε σήμερα. Τώρα τι να πω. Τα καλύτερα. Ότι δεν σε κολακεύει. Πραγματικά είναι ένα ρούχο το οποίο είναι τόσο άνετο. Μου αρέσει πάρα πολύ το σατέν γενικότερα. Μ' αρέσει η ζώνη του. Ναι. Απλά δεν ξέρω κατά πόσο είμαι εγώ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το υποστηρίξω. Μην τολμήσεις και το πάρεις. Οχ. Ένα θα σου βάλω, στο λέω από τώρα. Ένα. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να είμαι πιο άνετη με τα παντελόνια μου. Μου αρέσει να κάθομαι σταυροπόδι, αλλά όχι το γυναικείο το κλασικό. Τη Sharon Stone. Αυτό του τύπου μάγκικο και δώσε και μπεγλέρι στο χέρι, αυτό εννοείς. Για τα χρώματά μου, το ροζάκι ξέρω ότι μου ταιριάζει. Τα μελανούρια πρέπει να φοράνε χρωματάκια. Μάλιστα. Αλλά όχι εγώ. Πρέπει να φοράτε χρώματα, ναι. Τα μελανούρια. Αλλά εσύ ολομαύρο μου δείχνεις. Φάσκεις και αντιφάσκεις. Βρε με λαχρινάκι. Οπα. Με πότισες φαρμάκι. Διπι, διπι, και πήγαινε, άλλαξε. Θέλω να δω όμως άλλο ένα συνολάκι και τρέχω. Τρέχεις. Έτσι τρέχεις. Ναι, ναι, καλέ, με την ησυχία σου ψάξε, δεν τρέχει ο χρόνος. Άγωσε την λίγο. Να τολμήσω μια φορμούλα. Είναι εύκολο να βρούμε αν μπορώ να βρω νουμεράκι εδώ. Ναι, αμέ. Τι τατουάζ είναι αυτό, ακρίδα. Εδώ είναι το νουμεράκι σας. Ωραία, το βρήκα. Τέλεια, έφυγα. Εντάξει. Τι. Λοιπόν, ό,τι χρώμα δεν έχω βάλει στη ζωή μου, θα το ζήσω σήμερα, εδώ, στο Shopping Star. Κορίτσια, βελάτε, ευκαιρία είναι όσες δεν φοράτε χρώματα, να τα φορέσετε εδώ. Είναι τέλεια αυτή η φόρμα, ταιριάζει τέλεια για το θέμα της εβδομάδας, ταιριάζει τέλεια με ψηλοτάκουνα πέδιλα, είναι πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Challenge. Τολμηρό, δεν ξέρω, μ' αρέσω. Εμάς ρωτάς. Δεν ξέρω. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω. Και πώς να το κάνουμε, Ρίτα Σακελαρίου. Πώς να το κάνουμε. Πού το θυμήθηκες εσύ, νέο παιδί. Ολόσωμες φόρμες φοράω, δεν έχω ξαναβάλω συγκεκριμένη, με το άνοιγμα εδώ μπροστά, συνήθως φοράω με ραντάκια. Μου αρέσει που είμαι κλειστή, με κάνει λίγο πιο σοβαρή. Όχι. Μόλις βάλεις και το πέδιλο που έχεις αγοράσει, θα είσαι... Μούρλια. Κουκλάρα, θα το δεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν φύγετε, έχω κάτι για σας. Oh God. Πας να φύγεις, για βάλε όπισθεν, γύρνα. Να δούμε. Εσύ ποιο λες. Λοιπόν, εγώ θα πάω αριστερά. Και εγώ το αριστερά είχα διαλέξει και με βοήθησε. Εύχομαι να είναι και σαν τυχερός. Τα ανοίγω. Ναι, ναι. Τα-ρα-τα-τα-ν.
Συν 7 λεπτά! Yeah, μπράβο. Babies! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι χάσαμε. Μία δεν με, εντάξει, όχι ότι τα έχουμε ανάγκη, εννοείται, δεν τα πετσοκόβω. Αλλά χρόνο είναι χρήμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, ρε φίλα, άντε να και μια τυχερή στον κόσμο. Να και μια τυχερή. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα 47 λεπτά και 34. Τρέχουμε να προλάβουμε και τα υπόλοιπα. Τρέχα, εντάξει. Καλά το πας. Η Πολίνα έκανε άνω κάτω το πρώτο μαγαζί με ρούχα και ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο και στο δεύτερο. Βιάζω όμως λιγάκι, δεν πάμε για καφέ. Γεια σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ψάχνω για ένα κουστούμι. Κουστούμι. Easy pilot με το crop, αναλόγως. Πάντως σε παντελόνι κάτι. Παντελόνες. Παντελόνα. Θα κρύψω παπούτσι και δεν θα το ήθελα. Ούτε δεν έχεις κάτι σε σίγαρετ παντελόνι? Όχι. Ωραία, με κρόπ τι θα συνδυάζεις, δηλαδή μόνο παντελόνα μακριά? Ναι. Πολύ να αργείς χαρακτηριστικά. Γεια σου. Όπως μια παντελόνα, μια ζυπκιλότ, ένα φουστανό. Θέλεις να μου δείξεις μια ζυπκιλότ? Άντε, μια ζυπκιλότ. Ένα φορματάκι. Έχουμε κυρίες παντελόνες. Έχει άνοιγμα στο πλάι αυτή που σου έδειξα. Δεν θέλω να το κρύψω, θέλω να είναι πιο κοφτή κάτω. Έλα, κορίτσι, έλα, πάμε, προχωράμε. Oh. Θα δοκιμάσω την παντελόνα που μου είπες, τη μαύρη, με το άνοιγμα στο πλάι. Αν έχεις small και θέλω ένα crop από πάνω, θα το φορέσω με λευκό. Ναι. Θα πάρω το συγκεκριμένο. Τρέξε, μικρούλα. Παίρνω αυτήν, ωραία. Μετά σε φόρεμα τι θέλεις να μου δείξεις? Χρωματάκι γλυφτό. Ασπρόμαυρο, ναι. Και το έχει και σε αυτό το χρωματάκι. Υπάρχει. Όχι, και όχι, δώσε μου το ασπρόμαυρο. Ωραία. Ναι. Μπερδεύτηκα. Ωραία, θα δοκιμάσω αυτά και βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. Βουαλά! Oh. Μια παντελόνα, ξέρω ότι έχει ένα ωραίο άνοιγμα, το βλέπετε. Δεν θα μου πείτε, κοριτσάκια μου, ότι κρύβω πέδιλο. Θα το περπατήσω και πιστεύω ότι θα το δείξω. Τώρα το κρύβω το πέδιλο. Κάτι μου λέει ότι κάτι σχολιάστηκε για μένα. Σπίρτο είσαι. Το μακρύ μου φόρεμα κρύβει το πέδιλο, αλλά το προσπερνάω. Το κρόπ μου αρέσει. Βέβαια είναι λίγο αποκαλύπτο. Τι είναι? Αλλά και δεν καλύπτω και αποκαλύπτω. Oh. Άσε τα λογοπαίγνια καλύτερα για το Βαγγέλη. Δεν το έχεις. Μου κλέβει τη δουλειά. Δεν ξέρω αν είναι πολύ αποκαλυπτικό για τη βραδιά, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι είμαι σε μια πολύ καλύτερη φάση. Εκδοχή, νομίζω, για βράδυ. Πάρα πολύ ωραίο crop top, πάρα πολύ sexy. Μ' αρέσει το V που κάνει πάνω, μ' αρέσει το βολάν. Μ' αρέσει πάρα πολύ παντελόνα με τα σκισίματα στα πλάγια. Πολύ ωραία, μπράβο. Για μένα παρά είναι προκλητικό αυτό το τοπάκι. Λες, ε. Επειδή κιόλας διάλεξες το θέατρο, πρέπει ουσιαστικά να είσαι λίγο πιο σεμνή. Σεξι μεν, αλλά σεμνή. Μου αρέσει το τοπάκι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα το περπατήσω, γιατί δεν θέλω να κρύψω το πέδιλό μου. Δεν θέλω να βγω εκτός θέματος. Πολίνα, νομίζω πρέπει να αρχίσουμε από τα βασικά. Δηλαδή? Δεν περπατάμε το τοπάκι και δεν κρύβουμε τα πέδιλα με το τοπάκι, γιατί το τοπάκι βρίσκεται στο πάνω μέρος του σώματος. Τι βλέπω, Πολίνα? Αυτό είναι σεξι. Φόρεμα, μίντι, δεν ξέρω, στο γόνατο, ναι, δεν είναι μίνι, είναι λίγο μίντι. Έχει ένα μπουστιέ του Θεού, του θανάτου. Oh. What? Μπουστιέ? Δεν μιλάς ωραία. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να σφίξω λίγο τα λουράκια του πίσω, να σφίξω λίγο τις τυράντες. Να έρθω εγώ. Μου αρέσει πολύ το κόψιμο του στο γόνατο. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό για την Ηρώ. Γιατί? Καταπληκτικό για την Ηρώ. Πρέπει να κάνετε τράμπα. Εντάξει, φόρεμα, σεξ και όποιος αντέξει. Τι να λέμε τώρα, έχεις και τον άλογο ύφος. Oh. Αν δεν είναι αυτό σεξ, τότε ποιο είναι? Πού να πάω, να κρυφτώ και τι να ψωνίσω τελικά? Σου πάει πάρα πολύ το μήκος, σου πάει πάρα πολύ η φούστα, το πάνω κομμάτι δεν σου πάει. Είναι πολύ μεγάλο το στήθος, δεν ξέρω. Θα το ήθελες και το μαύρο. Για να δω όμως και ένα σακάκι, η αλήθεια είναι ότι το θέλει. Το θέλει. Τι να λέμε, να βάλω αυτό. Τι να λέμε τώρα. Το παίρνω επί τόπου. Για να δω. Δικό μου. Μανίκι, περίεργο, καμπανάτο, θέλει δέσιμο, και εγώ επίσης.
Ωραίο ανδρικό σακάκι, μ' αρέσουν τα μανίκια που είναι τριοακάρ, μ' αρέσει που είναι ανάλαφρο, πέφτει τέλεια στους ώμους. Είναι και ωραία τα φιωγκάκια, δεν είναι άσχημα, μια χαρά. Είναι ωραίο ρούχο, πολύ ωραία η υφή του, Κυριλέ. Λίγο μανταμίτσα, αλλά, τι? Δεν νομίζω ότι είναι για αυτή την περίσταση που το θέλω. Όντως είναι λίγο μανταμέ και νομίζω ότι δεν είσαι τέτοιο κορίτσι. Οπότε ας δω κάποιο άλλο. Ας το κατά μέρος. Ας πούμε... Αμπέμπα μπλόμ. Να το φορέσω με ένα τύπου σακάκι μπολερό. Α, ναι. Κοντό, μεσά το σακάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά όχι για φόρμα. Μόνο με παντελόνι. Παντελόνα για την ακρίβεια. Πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις που ένα μπολερό αλλάζει την εμφάνιση. Θαυματουργό. Λίγο τόσο σες, δεν ξέρω. Είναι πιο, όπως λέω κι εγώ πάλι, τσίτα μπόμπα. Έτσι το λες. Wow, πολύ μπόμπα είσαι με αυτό το σακάκι. Μπόμπα. Πολύ ωραίο, μου αρέσει. Εντάξει. Τι. Τώρα έχεις βγει δεν ξέρω πού. Πού. Αλλά για θέατρο δεν ξέρω αν είμαι. Του παραλόγου σίγουρα μπορεί να είμαι. Περιμένοντας τον κοντό. Καλά. Δεν κατάλαβες τίποτα. Θα μπορούσα να δοκιμάσω ένα συνολάκι ακόμα. Α, ωραία πλάτη. Έχουμε αυτή την ωραία, πάρα πολύ ωραία ολόσωμη, zip kilop. Μείνετε εκεί. Ωραία, θα την πάρω, θα τη δοκιμάσω. Ωραία. Μη φεύγετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ω, κι εγώ σας ευχαριστώ. Για να δω, φαίνεται ακρίβα στην πλάτη. Λευκό, zip kilop, αέρινο, πολύ μαλακό ρούχο, ωραία υφή. Πολύνα. Τι έπαθες πάλι? Είναι το νυχτικό. Έλα, εντάξει. Όχι. Ούτε καν έτσι. Το έβαλες για να γελάσουμε, το ξέρω, το πήρα, το κατάλαβα. Okay. Μου κάνει λίγο συντηρητικό μπροστά για μένα. Πίσω βέβαια έχει μια πλάτη άποψης. Δεν ξέρω αν το λες έξι μπροστά, αλλά πίσω μου αρέσει πάρα πολύ η πλάτη του. Ολόσωμη φόρμα, ανάλαφρη, καλοκαιρινή, για ένα ωραίο χρυσό φλάτ σανδάλι και να πας τη βόλτα σου στο νησί. Που πάει πολύ. Πόσο χρόνο έχω? Μία ώρα, 5 λεπτά και 50. Καλά, ο χρόνος μου είναι όνειρο, τρέχω. Όνειρο. Πολίνα, κανόνισε τουλάχιστον. Ναι. Να είμαστε ηρώ Πολίνα Χ. Χ ημίχρονο, Χ τελικό. Η Πολίνα φεύγει και από το δεύτερο μαγαζί με ρούχα και τρέχει ακούραστη προς το τρίτο. Για να δούμε, θα γίνει σεξ εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δω για πρεμιέρα θεατρικού έργου. Έτσι, κάτι σε κουστούμι, κάτι σε μια zip kilot με crop top. Ναι. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Έχω πολύ ωραία zip kilot με το τοπάκι. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και κάτι μονόχρωμο από πάνω, ναι, αν για το θέλεις. Ναι, ισχύει. Σετάκι. Ωραία. Και μπορώ να σου δώσω... Είτε εδώ χρώμα, είτε σε λευκό αυτό. Ωραία. Ναι, θα το δω. Έτσι. Ναι. Πολύ ωραία. Συγγνώμη, εγώ κοιτάω μόνη μου. Κοίτα και μόνη σου. Καλά κάνεις. Αυτή μπορεί, είναι στο νούμεράκι μου. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Είναι σεξι αυτή. Θα τη βάλω με ένα άσπρο κροπ. Ναι, καλύτερα. Όχι, όχι, αυτό. Ωραία. Πώς πάμε? Ένα φορεματάκια. Θα το βάλω. Βάλτε. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Ένα κορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ταράζεται με τίποτα. Μέση δαχτυλίδι όμως, ε. Χρώματα και αρώματα. Λοιπόν, μία zip kilot η οποία είναι ένα ωραίο μοτίβο, μ' αρέσει. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι θα έλεγες? Τι είναι αυτό, Πολίνα μου? Zip kilot. Μ' αρέσει το crop του, ταιριάζει χρωματικά. Έχει ωραία υφή, μ' αγκαλιάζει, ναι. Το νιώθω. Η Άρτα και τα Γιάννενα. Κυπρέβεζα. Θα κάνω πως δεν το είδα. Δεν ξέρω αν είμαι σεξι, είμαι κυλίτσα έξω, εντάξει, όσο να πεις, είναι. Είσαι. Νομίζω ότι θα το πάρω. Όχι. Όχι. Δεν το ζω λέω αυτό που βλέπω. Φούστα. Ιωάννα, μάντεψε, έβαλα πάλι φούστα. Τι να μαντέψω, τα βλέπω. Τα βλέπω. Όχι, εντάξει, δεν σου πάει. Για σένα τα κάνει όλα. Είναι μία φούστα φούξια. Μ' αρέσει η τσέπη της πάρα πολύ, ψηλή στη μέση, midi, το crop, μ' αρέσει το λευκό, της ταιριάζει, είναι στο ίδιο στυλ, οπότε το θεωρώ και σεξι. Εντάξει, σεξι είναι, αλλά για καλοκαίρι. Αυτό το σύνολο δεν είναι για κάτι άλλο ούτως ή άλλως. Μόλις άκουσα το θέμα
Σεξι με πέδιλα, η αλήθεια είναι ότι αγχώθηκα λίγο, αλλά μόλις άκουσα το σικ, λίγο ηρέμησα. Βρε κορίτσια, είναι δυνατόν εγώ ποτέ να σε ζητήσω σεξι χωρίς το φίνο δίπλα. Αποκλείεται. Το σεξι, η αλήθεια είναι, με αγχώνει γιατί δεν είμαι εγώ. Δεν ξέρω πώς φαίνομαι έξω. Κούκλα. Αλλά εγώ μέσα μου πολλές φορές το χάνω. Όταν μου το τονίζουν, εντάξει, το θυμάμαι λιγάκι. Κοιτάξτε να το βρεις, γιατί το χάνεις μέσα σου, το χάνεις και έξω σου με τα ρούχα που βάζεις. Πιο μπόχο. Καλά, εντάξει, επεισοδιάρα, έτσι. Ναι, ναι. Θα έχουν πάθει οι δικοί μου, εννοώ. Μαζί μου, με τα αυτά που έχω επιλέξει να φορέσω. Είναι ένα, για μένα, μπόχο μοτίβο. Μου αρέσει πάρα πολύ πάνω μου. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Με το ζωνάκι του, ένα πάρα πολύ ωραίο ύφασμα, πολύ μαλακό. Κοντούλι. Γλυκούλι. Ναι, it's me. Yes, it's you, but δεν είναι sexy. Υπέροχο φορεματάκι, καταπληκτικό, μίνι, φίνο, κοριτσίστικο για το καλοκαίρι. Το χρώμα είναι ένα CL. Ξέρω ότι μπορεί η Κωνσταντίνα να πει CL και εσύ κουκλίτσα μου, αλλά εγώ δεν ξέρω, είναι τελείως διαφορετικό. Γλυκούλα μου, δεν είναι το ίδιο, το δικό μου είναι πιο ωραίο. Πόσο χρόνο έχω? 39 λεπτά και 9 δεύτερα. Ό,τι να είναι. Ό,τι προλάβω, φεύγω. Οριακά είσαι, αλλά προλαβαίνεις. Πάμε, Πολίνα! Χαμόγελο βλέπω. Ήρθε η ώρα του ταμείου. Τι σας οφείλω? Είναι 58 ευρώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Και αποδειξούλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια. Φύγαμε σύμφωνας. Πρέπει να προλάβουμε και τα αξεσουάρ. Και μετά έχεις και κομμωτήριο. Θα προλάβει? Τι λέτε εκεί στο Twitter? Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μου δείξετε τσαντούλες για βράδυ. Βεβαίως. Με λουράκι αν είναι εύκολο. Θα σου βάλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι αρέσει τίποτα ή θα γκρινιάζεις? Λοιπόν, μου αρέσει αυτή, την περνώ. Βεβαίως. Με προσοχή. Καλέ, συγγνώμη. Τι? Τα πήρα μαζί. Oh. Εντάξει, είπαμε να βιαστείς, αλλά όχι και έτσι να τα πάρεις όλα μαζί. Καλά, δεν έκανε και τίποτα. Είναι φάκελος, μου αρέσει, έχει το λουράκι του. Μπράβο του. Ναι, νομίζω ότι είναι ωραία, είναι σουέντ, κάνει λίγο χειμωνιάτικη, αλλά νομίζω ότι εντάξει, αρμόζει. Πάρα πολύ ωραίος φάκελος, τρελαίνομαι για το τετράγωνο μεταλλικό ασημένιο κούμπομα, μ' αρέσει που είναι σουέντ, μ' αρέσει που είναι απλό, μ' αρέσει που είναι 70's, πολύ ωραία. Μου αρέσουν οι μικρές γενικότερα τσάντες, διακριτικές, δεν μου αρέσει να κάνει μπούγιο. Οπότε για βράδυ θεωρώ ότι είναι μια safe επιλογή για μένα. Ωραίο τσαντάκι, δεν είναι πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω θα ήταν μια safe επιλογή. Θα δω πάλι φάκελο. Πάλι? Να κάνω αντίθεση. Να κάνεις. Μ' αρέσει. Κάνε την αντίθεση. Πες και κάτι άλλο. Σε χωρίζει και αφού το βρήκες, μπράβο σου, πάρ' το. Πάρε, αυτό αγόρασε. Δεν έχω ξανακρατήσει τέτοιο φάκελο σε τέτοια απόχρωση. Ποτέ. Μου αρέσει το αλυσιδάκι του. Θυμίζει λίγο την προηγούμενη. Έχει διαφορετικό τελείωμα. Κάνει πιο πολύ σαν φάκελο στο τελείωμα. Μου αρέσει που είναι διακριτικό. Ροζ τη πούδρα σουέντ με χρυσή αλυσίδα. Οκ, okay. Εντάξει. Μπορώ να δω ρολόγια? Βεβαίως. Δεν βλέπω την ώρα. Ποιο θέλει? Πείτε μου. Ωραία. Ναι. Ωραίο σε χρυσή απόχρωση, όλο. Κίτρινο, μ' αρέσει το κίτρινο. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα μου είναι πάνω μου. Μ' αρέσει όμως σαν ύφος, σαν σχέδιο. Έχει και ύφος. Μ' αρέσει ο μπρασελές. Νιώθω ότι είναι χοντροκομμένο πάρα πολύ. Όχι τόσο θηλυκό. Oh. Δεν είναι του γούστου μου. Είχα καιρό να φορέσω μπρασελέ, τα τελευταία χρόνια άρχισα να το ξαναφοράω. Μου αρέσουν πιο πολύ τα λουράκια, δεν με δεσμεύουν. Τι λουριά είναι τότε? Αλλά και ο μπρασελές, λόγω του ότι αλλάζει η εποχή, μ' αρέσει. Αντρικό ρολόι χρυσό, έχει έτσι ένα νόημα να το κάνεις, λίγο loose να το έχεις στο χέρι σου, γιατί όχι? Να δω και αυτό. Για να δούμε. Και αυτό ωραίο ρολόι, πάλι σε μπρασελέ, ασήμι μαζί με ροζ χρυσό. Μου αρέσει, κάνει ένα παιχνίδι έτσι ωραίο. Έχει ωραίο καντράν μέσα. Μου αρέσει. Μην το ανοίξεις. Είναι πιο χοντρό σε μπρασελέ. Νομίζω θα το φόραγα πολύ πιο άνετα. Από το πρωί πάλι μέχρι το βράδυ. Εμένα δεν μου αρέσει τόσο αυτό το ρολόι ιδιαίτερα. Τι έχει? Δεν μου αρέσει αυτή η αντίθεση που κάνει ασημί με ροζ. Ωραίο ανδρικό ρολόι. Μια χαρά. Πόσο χρόνο έχω? 17 λεπτά και 44. Μπορώ να δω γρήγορα και ένα σκουλαρικάκι? Θα το ήθελα κρεμαστό, αν είναι εύκολο. Παίξε μπαλίτσα.
Λοιπόν, τσιμπάτο πρώτο. Τσιμπάτο. Το συγκεκριμένο πάλι κάνει μία τριχρωμία. Έχει ασήμι, ροζ χρυσό και κίτρινο χρυσό. Μου αρέσει σαν παιχνίδι. Εντάξει, δεν τρελαίνω με αυτό το σκουλαρίκι, δεν μου λέει και κάτι. Γενικότερα τα φοράω, τα σκουλαρίκια πάρα πολύ, μου αρέσουν πιο πολύ οι κρίκοι. Απλά είπα αυτή τη φορά να ξεφύγω λιγάκι από τα καθημερινά, να βάλω κάτι άλλο. Έχεις ξεφύγει. Εντάξει, δεν τρελαίνω, η αλήθεια είναι έτσι όπως κάνει τα στρόγγυλα αυτά, έτσι και έτσι. Να δω όμως άλλο ένα. Και δεν βλέπεις. Θα δω και αυτό το γκρίκο. Είναι σταυρωτό, μου αρέσει πάρα πολύ σαν σχέδιο, δεν έχω παρόμοιους κρίκους. Νομίζω ότι θα μου τέριαζε. Κρίκος απλώς ωραίος πλεκτός χρυσός, okay. Μια safe επιλογή. Πολύ χρυσό, χτυπάει κάπως, το σχέδιο λίγο too much, καλοκαιρινό, νομίζω δεν είναι για το θέμα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω αποφασίσει τι θέλω. Να είστε καλά. Πάμε ταμείο. Τι σας οφείλω? Είστε στα 50 ευρώ. Ωραία. Α. Ορίστε. Ευτυχώς έχεις κάβα. Υπόδειξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πάμε εσύ και το στέμα σου. Όπα, πρόσεχε. Πόσο χρόνο έχω? 11 λεπτά και 35. Ευτυχώς τελείωσα με τα αξεσουάρ. Φεύγω κομμωτήριο γρήγορα και ό,τι προλάβω. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις για μαλλιά. Άντε γρήγορα. Πάει και ό,τι γίνει. Λέτε να χτενίσει το μισό κεφάλι. Άντε καλέ, βιά σου λίγο. Γεια σας. Γεια σας. Έχω 8 λεπτά και 35. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βραδινό χτένισμα ό,τι προλάβουμε. Εννοείται, εννοείται. Ευχαριστώ περάστε, πάρα περάστε, πολύ. Να είστε καλά. Πάλι καλά που δεν έχει πάει καμιά σας με 2 λεπτά και 35. Τι θα κάνουμε στα μαλάκια σας? Θα λύσουμε κότσο. Θα κάνουμε ένα ωραίο ίσιωμα. Όπως λέω εγώ πάλι για άλλη μια φορά, κλαρίνο. Ένα κλαρίνο γαμπρό να σου βρούμε, βρε. Απλά με λίγο όγκο στην κορυφή. Λίγο γύρισμα στα μπροστινά και τέλος. Αυτό. Θα κάνεις αυτό το χτένισμα με όγκο πίσω. Κλαρίνο. Λες και είμαστε στο 1990. Σε παρακαλώ πολύ. Θα ξεβαφτώ, θα βαφτώ ό,τι προλάβουμε μεταξύ μας. Μ' αρέσει που με μαδάς, τρελαίνομαι. Όπα, σταμάτα. Πέτα τα όλα εκεί, θα κάνουμε δουλίτσα τώρα. Θες να σε μαδά, ναι. Εντάξει, έλα, για να δούμε τι θα φτιάξει. Παιδιά, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Έχει κάνει μάκα. Έχει πιάσει μάσκαρα από το πρωί. Κλαίω. Πολυνάκι μου, τι έχεις βάλει στο πρόσωπό σου από το πρωί, μπετόστοκο και δεν βγαίνει. Μάκα. Εγώ δεν θα καταφέρω όμως να κάνω πολλά πράγματα εδώ, κορίτσια. Γιατί? Δεν θα δείτε πάρα πολλά. Σκιά, ναι. Λίγο κραγιονάκι. Και τα γόρι σου. Το θέμα είναι να προλάβεις να βάλεις σκιά και κραγιονάκι, γιατί δεν το κόβω. Πόσο χρόνο έχω? 5 λεπτά και 40. Μια χαρά, θα τα προλάβουμε όλοι. Εσύ σίγουρα, εγώ δεν νομίζω. Εγώ προσπαθώ να στοκάρω εδώ, για αρχή. Μη στοκάρεις, λίγο, απαλά, απαλά κορίτσια το δέρμα σας. Αν χρειαστεί ξύσιμο, θα σου το πω εγώ. Ξύσιμο, παλιά. Κρεπάρισμα. Κρεπάρισμα. Μα πώς μιλάς έτσι? Είσαι έτοιμη? Δώσε κρέπα στο λαό και άσε με εμένα να βαφτώ. Τσόκο μπανάνα. Αν δεν στο κρεπάρει, θα σου το αφήσει κάτω. Συγκλονιστικό. Κλαρινονύφη σίγουρα. Ξέρω ότι όποιος με δει να βάφομαι, τρομάζει. Αν κάνει αυτή τη δουλειά, πραγματικά θα πει αυτή η κοπέλα. Πώς βγαίνει έξω από την πόρτα? Μια χαρά βγαίνει η κοπέλα. Έλα, αγάπη, όταν φτάσεις στα σοβατεπή, πες μου. Πόσο χρόνο έχω? 2 λεπτά και 33. Ωρε φίλε, και δεν βγαίνει το πινέλο. Πώς το πετάς έτσι? Το πινέλο. Έτοιμη, εγώ τελείωσα. Λίγο ρουζάκι. Ακόμη. Το ρούζισε ακόμη. Άστο, άμα είναι και προχώρα σκιά και κραγιόν. Άστην τώρα κι εσύ. Βάζουμε λίγο μπεζάκι κάτω από το φρυδάκι. Ναι. Να τονίσουμε λιγάκι από κάτω το κόκαλο. Το ματάκι. Άντε, γρήγορα. Πόσο χρόνο έχω? 40 δεύτερα. 40! Αποκλείεται να τονίσω μάτι. Πολύνα, μου κάνεις πλάκα. 40 δεύτερα και δεν έχεις βάλει κραγιόν, μάσκαρα. Τι κάνεις? Άμα βγω με μισό χείλος, μη με κοροϊδεύετε. Όχι καλέ. Αλήθεια, είναι τάση. Αυτό θα λέτε εσείς. Είναι τάση. Λοιπόν, θα το κοτσάρω. Κότσαρε το. Δεν το έχω ξαναβάλει ποτέ. Τέλειο το κόκκινο κραγιόν. Μπράβο, συμφωνώ. 10!
9. 8. 7. 6. Έλτε, δώστε κάτι. 4. Πώς. 3. Δώρο. 2. 1. Μαζεύτε με. 2. Όπα, όπα, στοπ. Μην κλέβεις δευτερόλεπτα. Δεν βγαίνει, παιδιά, αυτό. Τι έγινε? Έλα, ηρέμησε. Τα έκανες καλά όλα. Δεν είναι καλά. Κάτι έπαθε τώρα. Δακρύζει. Πολίνα, τι έπαθες? Μου βγήκε λίγο η ένταση. Εγώ σου αφιερώνω Σάκη Ρουβά. Όλα καλά, τέλος. Ξέχασε τα όλα τα άλλα. Κορίτσια, συγγνώμη. Ό,τι έκανα, έκανα. Δεν είχα άλλο χρόνο. Αυτό πρόλαβα, αυτό θα δείτε. Τουλάχιστον ήρθα. Αυτά. Ηρέμησε, κούκλα μου. Όλα καλά. Τα κατάφερες και τα έκανες και πάρα πολύ ωραία. Μόνο μη μου βάζεις μπες σκιά κάτω από το φρύδι. Μην το κάνετε αυτό, κορίτσια, γιατί αλλάζετε τη γεωμετρία των ματιών σας. Μια χαρά, κουκλάκι. Μπράβο. Τελειώσαμε. Τι σας οφείλω? Το χτένισμά μάσας είναι σε 25 ευρώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Πάμε, Πολίνα. Ψηλά άνοιξε την κοπέλα. Α. Φύγαμε για το πλατό. Ζορίστηκες, Πολίνα, ε. Η αλήθεια είναι δεν περίμενα θα δακρύσω. Αλήθεια, κορίτσια μου, βγήκε όλη η υπερένταση. Δεν έχω κάτι. Όλα καλά, είμαι, χαμογελάω. Απλά εκείνη την ώρα ζορίστηκα. Όλα τέλεια. Αφού είναι όλα τέλεια, πάμε πίσω στο πλατό να ακούσουμε τι λένε για σένα τα κορίτσια. Μα τρολάρει τα αντισύματα η Πολίνα. Καλά, ναι, ξεκάθαρα. Μας είχε μπερδευτεί. Ήθελε μάλλον ή να μπερδέψει. Μία-μία. Ήθελε να μας μπερδέψει εμάς ή να μας. Εντάξει, επίτηδες. Νομίζω έχει μπερδευτεί μόνη της. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη και νομίζω ότι θα μας βάλει τα γυαλιά τώρα. Ναι, εγώ αυτό περιμένω. Σίγουρα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Η Πολίνα αγόρασε ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, έκανε μαλλί, βάφτηκε όσο πρόλαβε και τώρα είναι έτοιμη για πασαρέλα. Είμαι έτοιμη για την πασαρέλα. Έχω λίγο άγχος, αλλά θα τα καταφέρω. Γι' αυτό ήρθα. Θα το ζήσω. Για να το ζήσουμε λοιπόν μαζί. Πάμε, κορίτσια. Η Πολίνα ζεσταίνει μηχανές στα παρασκήνια. Σε λίγο θα βρεθεί στην πασαρέλα. Let's go, Πολίνα! Oh. Πολίνα μου, είσαι μια καρακουκλάρα. Την πας την πασαρέλα σαν να την πήγαινες για πάντα. Τέλειο κρίκι, τέλειο το κραγιόν, πολύ ωραίο το μακιγιάζ. Φανταστικό styling, μπράβο σου. Μ' αρέσει το μεσάτο σακάκι, το οποίο είναι σατέν και κοντό. Υπέροχη επιλογή το λευκό crop top και φανταστική η παντελόνα με τα σκισίματα. Τα πέδιλα πηγαίνουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει που έχεις κάνει black and white. Η ροζ τσάντα δεν με εξατρεμένει. Θα προτιμούσα το μαύρο φάκελο με το τετράγωνο κούμπομα. Το ρολόι πολύ σεξι. Μπράβο. Για να την ξαναδούμε λίγο. Αχα. Πολίνα, πώς ένιωσες πάνω στην πασαρέλα? Στην πασαρέλα ένιωσα ωραία, δεν το περίμενα. Τα άντεξα τα τακουνάκια μου, το υποστήριξα. Μου άρεσε, πέρασα καλά. Η Πολίνα στην πασαρέλα ήταν πάρα πολύ καλή, είχε λίγο τρακ βέβαια, αλλά ήταν πολύ όμορφη. Για να δούμε τώρα πόσο της κόστησε να γίνει όμορφη. Για το σακάκι πλήρωσε 25 ευρώ
Για το top 13, η παντελόνα κόστησε 20 ευρώ, τα πέδιλα 79 και 90, η τσάντα 15, τα σκουλαρίκια 10, το ρολόι 25 και τα μαλλιά άλλα 25 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 212 ευρώ και 90 λεπτά και της έμειναν 137 ευρώ και 10 λεπτά. Γεια σου, Πολίνα μου. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Αρχικά θέλω να σου πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά σου. Είναι πολύ sexy. Αν και μαύρα, που είναι και πιο safe, αλλά είναι πολύ ωραία. Ήθελα να τα επιλέξεις. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι το top. Νομίζω ότι το κατεβάζει πολύ, ενώ είναι πολύ ωραίο το σύνολο. Το top το φόρεσα. Δεν με φόρεσε, Κωνσταντίνα. Αν για σένα έπεσε, δεν ξέρω. Το μακιγιάζ μου αρέσει το κραγιόν. Ήθελα χρώμα. Βέβαια, δεν μ' αρέσει που δεν έβαλες μάσκαρα. Δηλαδή, προτιμούσα να φτιάξεις λιγότερο τα φρύδια σου και να βάλεις και μάσκαρα για να είναι πιο ολοκληρωμένο. Και μόνο στο μαλλί θα προτιμούσα να το έχεις όλο ίσιο. Λίγο αυτά τα μπουκλάκια, τα ψυχολόγητα και το κρεπάρισμα. Μου κάνουν λίγο φασαρία, αλλά είσαι πάρα πολύ σεξι. Ήταν οριακά μέσα στο θέμα της, γιατί ήταν αρκετά σεξι για μία πρεμιέρα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το γούστο της. Γενικότερα δεν έχω πρόβλημα με την κριτική. Απλά τα σχόλια της Κωνσταντίνας πιστεύω ότι ήταν λίγο καυστικά. Δεν κατάλαβα το λόγο. Στην ουσία πρέπει να τη χάλασα και μόνο στην εικόνα μου. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα κι εγώ μαζί της. Κοριτσάρα, καλά. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, αρχικά έχω να σου πω ότι είσαι κλαρίνο. Ειλικρινά. Μου αρέσουν πολύ τα πέδιλα. Ιωάννα μου, κλαρίνο δεν ξέρω αν είμαι. Για κλαρίνο δεν είμαι με τίποτα. Μου άρεσε το σχόλιο σου, γέλασα πάρα πολύ. Είναι μακριά η παντελόνα, κρύβει λίγο το πέδιλο, αλλά το κάνεις μια χαρά. Το μακιγιάζ, ήθελα λίγο έντονο μάτι, με ξέρεις. Ήθελα λίγο τι. Στο σύνολο μου αρέσει πολύ. Έτσι και έτσι το ρολόι και η τσαντούλα ωραία είναι. Γενικά είσαι μια θεά. Οκ, της άρεσε και η τσάντα μου περίπου, το ρολόι περίπου. Πάντως της άρεσα εγώ με το πώς μάλλον με είδε στην πασαρέλα. Ενθουσιάστηκε, αυτό φαντάστηκα. Η κριτική μου νομίζω ότι της άρεσε της Πολίνας, γιατί ξέρω ότι την αγαπώ και νομίζω ότι δεν ήμουν καυστική και αυστηρή. Γεια σου Πολινάρα μου, είσαι απίστευτα σεξι. Μου αρέσει το πέδιλο που διάλεξα, αυτό ήθελα. Σου πάει απίστευτα. Η παντελόνα κι εγώ πίστευα ότι δεν σου πήγαινε τόσο πολύ όσο σε έβλεπα, αλλά σου πάει πάρα πολύ. Φαίνεται το πέδιλο για μένα, επειδή φαίνεται στο σκίσιμο της παντελόνας. Το σακάκι εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Ο μόνο ενδιασμός μου είναι το τοπάκι. Δηλαδή θα ήθελα κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι, αλλά κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν μπορώ να συμφωνήσω ή όχι. Μπορεί να ήθελα κι εγώ άλλο τοπάκι. Αλλά μάλλον τελικά δεν ήθελα, γιατί αυτό έβαλα. Μου άρεσε. Η κριτική μου πιστεύω ότι σ' άρεσε πάρα πολύ. Εμένα όλα μου άρεσαν ούτως ή άλλως, εκτός από το τυπάκι. Καλώς την. Για συγκινήθηκες, τι να πω. Αρκετά. Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα έχει ουσία. Λοιπόν, ξεκινήσω από το πέδιλο, έτσι. Μιλάμε, είναι θεϊκό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, παντελόνα. Για μένα δεν μου αρέσει. Δηλαδή, δεν ξέρω, με έχει μπερδέψει λίγο στις υφές με τα ρούχα. Το top μου αρέσει πάρα πολύ και το σακάκι μου αρέσει, αλλά μου αρέσουν χώρια, δεν ξέρω δηλαδή πώς. Αλλά εσύ το έχεις καταφέρει αυτό. Βέβαια, σεξι είσαι, δεν το συζητάμε αυτό, έτσι, από πάνω μέχρι κάτω. Τα γυρνάνε όλα, σε κοιτάνε εκεί που θα πας. Με την κριτική της Σιρούς δεν είχα κανένα πρόβλημα, εννοείται. Είμαστε δύο τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Νόμιζα ότι θα με ακολουθήσει λίγο στον τρόπο που σκέφτομαι, αλλά τελικά έπεσα έξω. Μέσα στο θέμα ήταν σίγουρα, γιατί τα πέδιλα έτσι είναι πολύ ωραία, πολύ σεξι. Με χάλαγε το υπόλοιπο, αλλά μέσα στο θέμα είναι. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Κωνσταντίνα που ενθουσιάστηκε με τα πέδιλα, αλλά ξύνησε με το top και το χτένισμα. Την Πολίνα έβαλα 6, γιατί αν και ήταν σεξι και μέσα στο θέμα, το τοπάκι κατέβαζε πάρα πολύ το σύνολο, σίγουρα το μάλλον ήταν πολύ παλιακό και μου έλειψε πάρα πολύ από το βάψιμο της η μάσκαρα. Επόμενη η Ιωάννα, στην οποία άρεσαν τα πέδιλα, η τσάντα και η παντελόνα, αλλά δεν ικανοποιήθηκε από το μακιγιάζ. Στην Πολίνα έβαλα 6, γιατί ήθελα άλλο παπουτσάκι. Η παντελόνα της έκρυβε πάρα πολύ το σώμα της, το πόδι της. Το βάψιμό της το ήθελα πιο έντονο, περισσότερη λάμψη και πιο λεπτεπίλεπτο αξεσουάρ για το χέρι της. Η σειρά της Μαριτίνας που συμφώνησε με την επιλογή σε πέδιλα και παντελόνα, έχοντας μοναδικό ενδιασμό για το τοπάκι.
Την Πολίνα έβαλα 8, γιατί είναι μέσα στο θέμα, είναι σεξ με το πέδιλο. Αλλά το τοπάκι με χάλασε πάρα πολύ για την περίσταση που θέλει να πάει το βράδυ. Και τέλος η Ρο που έκανε θετικά σχόλια για σακάκι και τοπάκι, αλλά δεν τρελάθηκε με την Παντελώνα. Την Πολίνα έβαλα 8 γιατί είναι τυπάρα. Και αυτό γιατί δεν μου άρεσε η παντελόνα και ο συνδυασμός του τόπ με το σακάκι. Πολίνα, έχεις ελπίδες να κερδίσεις σε λίγο? Θα μπορούσα να είμαι η shopping star της εβδομάδας. Βέβαια κρατάω μικρό καλάθι, αλλά τα πρόλαβα όλα. Οπότε, γιατί όχι. Έσκησε η Πολίνα, αφού έβγαλε μέσο όρο 7 στα 10 και έτσι ισοβαθμεί προσωρινά στην πρώτη θέση με τη Μαριτίνα. Όλα θα κρυφθούν σε λίγα λεπτά μετά και τη βαθμολογία από τη fashion expert Δίκη Καγιά. Πρώτα όμως η στιλιστική συμβουλή της ημέρας. Κορίτσια μου, ας μιλήσουμε για sexy make-up για μια sexy εμφάνιση με πέδιλα. Ξέρω ότι αγαπάτε το κόκκινο κραγιόν και καλά κάνετε γιατί πάντα σώζει ζωές. Ας μιλήσουμε όμως σήμερα για το πιο τονισμένο μάτι. Μπορείτε να κάνετε ένα πολύ ωραίο σμόκι μάτι και να προσθέσετε μολύβι και μέσα στο κάτω μέρος του ματιού και γύρω-γύρω και να το απαλύνετε λιγάκι, να το κάνετε blend δηλαδή με το πινέλο σας. Κυματίστε πολύ ωραία τα φρύδια σας, δημιουργήστε πολύ ωραίες γυαλάδες στα μήλα και στρογγυλά έτσι μια πολύ ωραία υγεία και επιλέξτε ένα απλό και πολύ ουδέτερο κραγιόν. Όμως, να μην είναι πεθαμένο, να μην είναι mauve, να μην είναι total beige και σβήνει τα χείλια σας. Ας είναι λίγο μόκα, καφέ και προσθέστε και λίγο γλωσσάκι άμα θέλετε. Δεν κάνει κακό. Ας υποδεχτούμε τη Βίκυ Καγιά. Γεια σας κορίτσαρι, με τα παιδιλάκια σας. Γεια σας Βίκυ. Τι κάνετε κορίτσια μου? Είμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ σας πάνε τα παιδιλά, αλλά εξαιτία δεν πάνε. Σωστά. Είναι ό,τι πιο θηλυκό, ό,τι πιο σεξι. Το σεξ απειλ βαράει κόκκινο και πάει με τα πάντα, από το πρωί στο βράδυ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το styling. Τα γενέθλια της φίλης της Τέρψης, φυσικά, βεβαίως. Εννοείται. Που θα κάνει σε Roof Garden στο ξενοδοχείο στις 11. Μ' αρέσει πάρα πολύ η λογική του coach, όμως είναι λίγο περίτεχνος. Και κάνει λίγο γάμο, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ ωραίο το μακιγιάζ, χωρίς πολλά-πολλά, τέλειο το κόκκινο κραγιόν και μου αρέσουν πάρα πολύ και τα σκουλαρίκια. Γιατί θα μπορούσε να είναι λίγο πιο μεγαλίστικα, μαντάμε, αλλά δεν είναι γιατί κάνουν λίγο vintage costume. Ναι. Οπότε είναι σαν το έκανες επίτηδες που το έκανες επίτηδες, κατά διάλεξες. Ναι, ναι. Είναι τέλειο το ντραπέ σατέν φόρεμα, είναι πολύ ωραίο το holter, κάνει τύπου Χάλστον, ένας παλιός Αμερικάνος σχεδιαστής. Ναι. Είναι πολύ ωραίο το μήκος, είναι τέλεια τα πέδιλα και πολύ ωραίο το τσαντάκι. Μου λείπει ένα σακάκι, ρε φιλενάδα, έτσι να ρίξει ένα λευκό σακέ στους ώμους ή μαύρο. Τα σχόλια της Βίκης ήταν πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που της άρεσε η επιλογή που έκανα στο φόρεμα, αλλά και το styling. Ιωάννα μου, κρίμα, δεν πρόλαβες τα αξεσουάρ και ήθελα τόσο πολύ να δω τι θα μου επιλέξεις. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιλά σου, όμως το jumpsuit από πάνω... Ναι. Γλυκό, ναι. Ρομαντικό, ναι. Κοριτσίστικο, ναι. Σεξι, όχι μωρέ. Θα ήθελα κάτι πιο ποντικό, σε έχεις υπέροχες καμπύλες. Κάτι λίγο πιο θηλυκό. Είναι λίγο πιο κοριτσίστικο. Σου πάει πάρα πολύ και το χρώμα βέβαια. Μ' αρέσει πολύ τα μαλλιά και το make-up σου. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα σχόλια της Βίκη, γιατί εντάξει, δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, διότι δεν πρόλαβα να κοιτάξω πολλά στα μαγαζιά. Οπότε ναι, μου άρεσαν, είχε δίκιο. Μαριτίνα, θα πας με τις κολλητές σου σε κλαμπ φυσικά που παίζει ελληνικά στον Γκάζι στις 12. Γιατί ελληνικά? Γιατί είναι η αγαπημένη μου μουσική, μόνο αυτά ακούμε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά σου, μ' αρέσει πάρα πολύ το make-up, τρελαίνομαι για τα πέδιλα. Το τσαντάκι, οκ, okay, ωραίο είναι, αλλά θα ήθελα κάτι πιο νεανικό για την ηλικία σου. Τώρα, το φόρεμα που διάλεξες είναι υπέροχο, είναι κρουαζέ, έχει μακρύ μανίκι, είναι λεοπάρ, είναι καταπληκτικό, αλλά δεν είναι σεξι. Το φοβήθηκες και το έκανες λίγο πιο συντηρητικό, όμως είναι άρτιο και ωραίο. Να τα λέμε κι αυτά. Ένιωσα ότι παίρνω συμβουλές από μία καταξιωμένη στο χώρο της μόδας και σίγουρα θα κρατήσω τις συμβουλές της. Ήρω, εστιατόριο ακριβού ξενοδοχείου, δεν περίμενα και κάτι λιγότερο από σένα. Στο κέντρο της Αθήνας, στις 10 με τον σύζυγό σου, τον Βασίλη, και θα γιορτάσετε 21 χρόνια γνωριμίας σας. Τι λες τώρα, μια ολόκληρη ζωή. Όντως. Μπράβο σας. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, όταν έχεις επέτειο, μπορείς να βάλεις, άμα θέλεις, και κάπα Βικτωριανή. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαλλί που είναι χαλαρό και το make-up. Ήθελα λίγο πιο τσιμπητό κραγιονάκι να ζωντανέψει το προσωπάκι σου. Δεν πρόλαβες βέβαια κομμωτήριο, αλλά ευτυχώς πολύ ωραίο ίσιο μαλλί δικό σου. Τα σκουλαρίκια δεν μου ταιριάζουν πάρα πολύ με το φόρεμα. Το κάνεις λίγο Studio 54. Εγώ θα ήθελα ένα λίγο πιο φίνο, αλλά θα ήθελα κάτι πιο μικρό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φόρεμά σου. Είναι πάρα πολύ ωραία η λάμψη. Είναι πολύ ωραίο το πλισέ. Είναι πολύ ωραίο το κρουαζέ. Γενικά σου πάει πολύ, όμως είναι πολύ μακρύ και δεν βλέπουμε τα πέδιλα.
παρά μόνο αν σηκώσει το φόρεμα. Θα ήθελα δηλαδή να έχει διαλέξει κάτι που σταματάει στον αστράγαλο. Ναι. Γιατί οι πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας, κορίτσια, είναι τα πέδιλα. Συμφωνώ με τα σχόλια της Βίκης για το μήκος του φορέματος και για το χρώμα του κραγιόν. Όμως τα σκουλαρίκια μου ξέφυγαν από την αλήθεια. Δεν το είχα σκεφτεί. Και η Πολίνα. Θα πας με την κολλητή στην Ατάσταση 9 σε θεατρική πρεμιέρα musical με τη Φέη Ξυλά. Όνειρο. Και μετά θα ακολουθήσει drink. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μαλλί σου που χάλασε και λίγο. Έτσι το ήθελα. Χαλασμένο έως τίποτα. Τέλεια. Με τα κραγιόν τα είχατε καταπετύχει όλες. Λίγο η φίλη μου εδώ η Ρο ήθελε να πιω τσιμπητό. Πάρα πολύ ωραίο και ζωντανό και μ' αρέσει το styling που έχεις κάνει. Γιατί έκανε styling. Πήρες με παντελόνα, έβαλες ένα crop top, είναι λευκό, έβαλες ένα σακάκι ωραίο μεσά το κοντό. Αν ήταν χωρίς σκισίματα οι παντελόνα, θα σου έλεγα το ίδιο με την Ηρώ, αλλά φαίνονται πολύ κάθαρα τα πέδιλα. Απλά μαύρα κλασικά πέδιλα, μ' αρέσει το oversized ρολόι που είναι έτσι αντρικό. Τα σκουλαρίκια έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Όταν βλέπεις αυτό το look, πολύ να λες. Ναι. Τα λόγια της Βίκης μου άρεσαν πάρα πολύ, δεν ένιωσα καθόλου φόρτιση. Και okay με την επιλογή που έκανα, γιατί είχα μεγάλο άγχος. Άσπρο, μαύρο, σεξι, όλα μαζί, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα η στερνή. Ξεκινάω. Την πέμπτη θέση, με βαθμολογία 6,25 στα 10, είναι... Είναι η Ιωάννα. Την Ιωάννα θα έβαζα 7, όμως δεν πρόλαβε τα αξεσουάρ, οπότε 6. Ωραίο κεφάλι, μαλλιά και make-up. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πέδιλα, όμως το jumpsuit το οποίο έχει επιλέξει δεν είναι sexy. Θα ήθελα κάτι πιο body conscious και ιδανικά κάτι σε midi μέγεθος και στενό. Με το 6 της Βίκης η τελική βαθμολογία της Ιωάννας διαμορφώνεται σε 6,25 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην 5η θέση. Την περίμενα η αλήθεια είναι την πέμπτη θέση, διότι δεν πρόλαβα αξεσουάρ, κάποια πανοφόρη ίσως. Ήμουνα σίγουρη ότι θα είχα αυτή τη θέση. Την τέταρτη θέση, με βαθμολογία 6,37 στα 10, πολύ κοντά, είναι... Είναι η Ρο. Την Ηρώ θα έβαζα 7, όμως δεν πρόλαβε το κομμωτήριο, οπότε 6. Υπέροχο φόρεμα, τέλειο πατρόν και χρώμα, όμως πολύ μακρύ για το θέμα της εβδομάδας. Ωραίο το τσαντάκι, μια χαρά τα πέδιλα, αλλά όχι σιταρισμένα με το συγκεκριμένο φόρεμα, γιατί κάνει πολύ φασαρία όλο μαζί. Το μακιγιάζ και τα μαλλιά, ok. Με το 6 από τη Βίκη, η τελική βαθμολογία της Ηρούς διαμορφώθηκε σε 6,37 στα 10 και έτσι βρέθηκε στην τέταρτη θέση. Αλλιώς τα περίμενα και αλλιώς τα είδα τελικά με τη βαθμολογία από τα κορίτσια. Αλλά έχουμε γίνει φίλες και αυτό μετράει, τελικά. Την τρίτη θέση, με βαθμολογία 6,5 στα 10, είναι... Η Μαριτίνα. Τη Μαριτίνα βάζω 6, ένα πάρα πολύ κομψό κορίτσι, φυσικά κομψό κορίτσι, που όμως δεν ξέρω γιατί φοβήθηκε το σεξι αυτή την εβδομάδα. Τα μαλλιά θα ήταν σωστά αν φόραγε κάτι πολύ hot από κάτω, για να το ισορροπήσει. Το make-up πάρα πολύ ωραίο. Όμως, το φόρμα που έχει διαλέξει είναι εκπληκτικό, το λεοπάρ, πάρα πολύ ωραίο το πατρόν, λίγο συντηρητικό όμως και κομψό. Δεν φωνάζει σεξι. Τα πέδιλα πολύ ωραία, το τσαντάκι βαρετό. Με το εξάρι της Βίκης, η Μαριτίνα συγκέντρωσε 6,5 στα 10 και έτσι κατέκτησε την τρίτη θέση. Πιστεύω ότι θα μπορούσα και καλύτερα, αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι είναι όλο. Άρα η νικήτρια του Shopping Star είναι η Κωνσταντίνα ή η Πολίνα, τα δύο άκρα. Ωραίο. Η Πολίνα ή η Κωνσταντίνα. Λοιπόν, η νικήτρια του Shopping Star με βαθμολογία 8 στα 10, υψηλή βαθμολογία, είναι... Η Πολίνα! Μπράβο, Πολίνα! Και η Κωνσταντίνα με 7 στα 10. Την Κωνσταντίνα βάζω 8. Πολύ ωραίο το κεφάλι, βέβαια θα ήθελα τον κότσο λιγότερα περίτεχνο. Μ' αρέσει το μακιγιάζ, πάρα πολύ ωραία τα κοσμήματα, τέλειο το φόρεμα. Το τσαντάκι είναι πάρα πολύ όμορφο και κοριτσιστικό και τα πέδιλα πολύ πολύ ταιριαστά. Λείπει όμως ένα σακάκι. Πιστεύω ότι αδικήθηκα τις συμπαίκτριές μου. Σίγουρα έλειπε και ένα σακάκι και αυτό μπορεί να μου στοίχησε στο βαθμό της Βίκης. Αλλά νομίζω ότι η ζημιά έγινε στις συμπαίκτριές μου. Ευχαριστώ πολύ! Ευχαριστώ πάρα πολύ!
Μπράβο, βρε αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Κορίτσια, ευχαριστώ. Πολύ με κέρδισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς νιώθεις? Δεν το, η αλήθεια είναι, δεν το περίμενα. Αγχώθηκα πάρα πολύ, ειδικά στο τέλος. Έσβησα. Ένα δάκρυ κύλησε. Ένα μόνο. Αλλά ήρθα μέχρι εδώ και είδα τα κορίτσια, πήρα ένα boost και όλα καλά. Σε βαθμολογήσαν πάρα πολύ ψηλά. Συγχαρητήρια, γιατί δεν το οφείλεις μόνο σε εμένα, αλλά και στις συμπαίχτριές σου. Κέρδισες 1000 ευρώ. Τι θα τα κάνεις? Έχουμε πάρα πολύ μέλλον. Περάσαμε πολύ δύσκολα με καραντίνα, οπότε θα τα αξιοποιήσω λίγο στο σπίτι μου. Το αξιοποιήσω. Την Πολίνα βάζω 9. Υπέροχη δουλειά με το styling και πολύ δημιουργική. Επίσης, σέταρε ένα look που είναι ακριβώς αυτό που είναι και το κορίτσι. Δηλαδή, η στιλιστική ταυτότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Τέλειο το σακάκι, υπέροχο το crop top και πόσο ωραία η παντελόνα με τα σκισίματα στο πλάι. Φανταστικά τα πέδιλα, τα σκουλαρίκια, τα μαλλιά, το make-up και το κορίτσι. Το τσαντάκι έτσι και έτσι. Shopping Star της εβδομάδας η Πολίνα με τελική βαθμολογία 8 στα 10 και 9 από τη Βίκη. Στη δεύτερη θέση η Κωνσταντίνα με 7 στα 10. Τρίτη η Μαριτίνα με τελική βαθμολογία 6,5 στα 10. Τέταρτη η Ρο με 6,37 στα 10. Και τελευταία η Ιωάννα με 6,25 στα 10. Η αλήθεια είναι περίμενα ότι θα κέρδιζε η Μαριτίνα, αλλά να με. Πιστεύω ότι στην Πολίνα άξιζε να είναι στην πρώτη θέση και κάνει ένα πολύ ωραίο styling. Βέβαια, δεν ήταν τόσο sexy για τα δικά μου δεδομένα. Θα ήθελα να μείνω νικήτρια, εννοείται, αλλά πολύ μου άξιζε περισσότερο. Ευχαριστούμε και εσάς όμως πάρα πολύ που είσαστε πάντα δίπλα μας. Ακόμη και την 6η σεζόν και κάτι μου λέτε και την 7η και την 8η. Βέβαια, εάν θέλετε να δείτε πώς γίνεται από εδώ, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο Shopping Star. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Και η Δευτέρα είναι δίπλα, πάρα πολύ δίπλα. Όπως και η νέα Shopping Star. Γεια σας. Oh, 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 oh